η ένταση και η αλήθεια του Θεού και από πάνω από τον Χριστό που πήγαμε επί τόπου με την υπηρεσία και είδαμε τις ζημιές, τα νερά πώς κατεβαίνουν, τις κατολιστήσεις που έχουν γίνει, αυτή η μεγάλη κατολίστηση που έγινε στην Αγία Παρασκευή και έχει κόψει, έχει αποκοπεί ο Χριστός. Δηλαδή τα φαινόμενα ήταν πάρα πολλά, πολύ έντονα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την πολιτική προστασία του Δήμου Ιεράπετρας, τους χειριστές, τα μηχανήματα που ήταν επί τόπου και σε άμεση αποκατάσταση σε κάποια σημεία που μπορούσαμε και ήταν εφικτό να γίνει αποκατάσταση, γιατί δυστυχώς σε κάποια σημεία το νερό είναι τόσο αρνητικό, ακόμα και μέχρι και χθες που ήμουν στα μέρη αυτά, που ήταν αδύνατο να, είναι αδύνατο να γίνει επέμβαση. Οπότε ενημερωτικά θα ήθελα να πω ότι εχθές άνοιξε ο δρόμος από Μάλες προς Ελάκανο, λόγω του ότι έχει αποκοπεί ο Χριστός, δεν μπορούμε να επέμβουμε αυτή τη στιγμή, στην κατολίστηση είναι τεράστια. Άνοιξε λοιπόν ο δρόμος από Μάλες προς Ελάκανο. Από Μάλες, από το σημείο του Πλάτανου προς Ελάκανο. Έτσι ώστε κατάφεραν και κατέβηκαν οι άνθρωποι που είχαν ανέβει στο Χριστό από την Παρασκευή, και κατέβηκαν προς τα κάτω. Είχαν εγκλωβιστεί δηλαδή άνθρωποι εκεί. Εντάξει, πήγαν για χωρίς να κινδυνεύουν, ναι. Όχι, όχι, όχι. Πήγαν μια χαρά πέρασαν, δόξα τω Θεώ. Πήγαν για Σαββατοκύριακο και έτσι αποκλείστηκαν. Ανοίχτηκε ο δρόμος, κατέβηκαν κάτω, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα έχουμε βέβαια έντονο πρόβλημα στα Πολιανά, στο σημείο εκεί που είναι πάνω από τους Μύθους, γι' αυτό έχουμε κλείσει και το δρόμο από Μάλες προς Μύθους και από Μύθους προς Μάλες. Δυστυχώς δεν μπορεί μέχρι και σήμερα να γίνει αποκατάσταση στα Πολιανά, διότι τα νερά είναι πάρα πολλά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή ούτως ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος αυτό το Ιρλανδικό, η Ιρλανδική διάβαση και να έχουμε πρόσβαση από Μύθους προς Μάλες. Οπότε να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι όσοι μας ακούν τέλος πάντων ότι από Μύθους προς Μάλες και από Μάλες προς Μύθους εννοείται είναι κλειστό το κομμάτι αυτό, είναι κλειστός ο δρόμος αυτός. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες, εάν μειωθεί η ροή του νερού, να κάνουμε μια επέμβαση ούτως ώστε να είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, αλλά θα παρακαλούσα να οι οδηγοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, δηλαδή να αποφεύγουν αυτή τη διαδρομή. Ο δρόμος τώρα από Μάλες προς Χριστό, που είχαμε τη μεγάλη κατολίστηση εκεί. Εκεί θα επέμβει, είναι επαφιακό το δίκτυο αυτό, θα επέμβει η περιφέρεια με μεγάλα μηχανήματα, γιατί ο Δήμος δυστυχώς δεν έχει τα μεγάλα μηχανήματα αυτά που χρειάζονται, είναι τεράστια η κατολίστηση και πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή δεν μπορεί ένα GCB, ένας φορτωτής να κάνει άνοιξη του δρόμου και να φύγει όλο αυτό όλη αυτή η βράχη που έχουν πέσει στο δόστρωμα. Οπότε θα χρειαστεί επέμβαση από την περιφέρεια, την πολιτική προστασία της περιφέρειας, θα συνεργαστεί και με εμάς όπου χρειαστεί, στο σημείο αυτό, για να απεγκλωβιστεί το κομμάτι αυτό του δρόμου και να υπάρξει πάλι η διέλευση των νοσημάτων μεταξύ Μάλες και Χριστού. Εκεί θα υπάρξει λίγο καθυστέρηση, γιατί είναι πάρα πολύ δειλά. Να είναι ο κόσμος λίγο υπομονετικός, αλλά εμείς θα είμαστε στάνταρ. Υπάρχουν άνθρωποι στο Χριστό που δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε κάπου αλλού. Υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι, αλλά επειδή έχει ανοίξει ο δρόμος από Σελάκανο, δηλαδή αν θέλουν να φύγουν, μπορούν να φύγουν επειδή είναι ανοιχτός. Καθαρίσαμε και το δρόμο εχθές από Σελάκανο προς Χριστό. Οπότε όσοι θέλουν να φύγουν προς Ιεράπετρα, είναι βέβαια λίγο μακρινή απόσταση, αλλά δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει εναλλακτική σε περίπτωση ανάγκης. Ναι, θα μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι από Σελάκανο προς Μάλες. Οπότε υπάρχει λύση και για αυτούς τους ανθρώπους σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι έκτακτο. Από άποψη νερού και ηλεκτροδότηση έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ρεύμα έχει το Χριστός, απλά το κομμάτι επειδή έπεσε ο στήλος της ΔΕΗ που στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε η κατολίστηση στην Αγία Παρασκευή, δεν έχει οικισμός της Αγίας Παρασκευής, εκεί κάποιοι άνθρωποι που μένουν στην Αγία Παρασκευή. Μας είπαν τώρα από τη ΔΕΗ ότι επειδή είναι πολύ επικίνδυνο, εάν δεν γίνει η αποκατάσταση του δρόμου, δεν μπορεί να γίνει σύνδεση, να δοθεί ρεύμα, δηλαδή στο σημείο αυτό. Έχουμε ενημερώσει τον κάτοικο αυτόν που μένει εκεί στην Αγία Παρασκευή. Μπορεί να βρούμε μια άλλη λύση με γεννήτρια. Θα το δω και εγώ σήμερα που είστε στην υπηρεσία. Αν μπορούμε μέσω της πολιτικής προστασίας να του πάμε μια γεννήτρια, ώστε να έχει ρεύμα ο άνθρωπος μέχρι να γίνει αποκατάσταση από τη ΔΕΗ.
Μάλιστα. Άλλο πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Έχει έρθει το ρεύμα κανονικά όπου υπήρχε πρόβλημα. Μόνο εκεί λοιπόν στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Νερό υπάρχει στα σπίτια? Λοιπόν, νερό υπάρχει, παρόλο που σήμερα πάνε όλα τα συνεδρία που ενημερώθηκαν τον αντιδήμαρχο ότι μπορείτε να έχετε και εσείς μια ενημέρωση κατευθείαν από τον ίδιο. Έχουν φύγει τα συνεργεία της ίδρυυσης και πάνε μάλλον γιατί έχουμε θέμα μεγάλο στις γεωτρήσεις και πρέπει να τσεκάρουν τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρώ ότι σήμερα είναι προσπελάσιμο το σημείο να μπορούν να πάνε προς τις γεωτρήσεις. Να έχουμε μια επέμβαση στις μάλες για μια δεξαμενή τη μεγάλη, οπότε δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και οι μάλες. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη Γράλιζα, από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα το πρωί και με τον αντιδήμαρχο που μου είπε. Είναι αρκετές μέρες χωρίς νερό. Ναι, επειδή έρχεται εκεί τώρα το νερό από πέρα από το δίχτυ και μεγάλα από τις γεωτρήσεις, μου είπε ότι θα προσπαθήσουν σήμερα να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, ούτως ώστε να έχει και η Γράλιζα σήμερα νερό. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο θέλει να μας πείτε με τη γέφυρα, παρακολουθούμε και με τη γέφυρα και στο Μύρτος που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Σήμερα γνωρίζετε ήδη ότι ο Δήμαρχος έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου, έχει επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη για να έρθει σήμερα για να δει και αυτός επί τόπου κάποιες ζημιές που έχουν ιδιαίτερα. Έχει ζητήσει να κηρύχθει ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι, οπότε από ό,τι γνωρίζω θα πάει επί τόπου ο Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Θα έρθει λοιπόν ο Περιφερειάρχης σήμερα από ό,τι φαίνεται εδώ. Ναι. Γιατί ενώ νομίζαμε ότι είχαμε ζημιές το Σαββάτο το πρωί τουλάχιστον περισσότερο στο δυτικό κομμάτι, όπως μάθαμε στη συνέχεια και πήγα και εγώ επί τόπου. Έφτασα με πιο καθυστέρηση εκεί νομίζω τα καιρικά φαινόμενα τα έντονα στο Πακρυγιαλό και στον Κουτσουρά. Τα και εκεί και στα ορεινά μας χωριά. Τα οδικά δίκτυα είχαν και αυτά πρόβλημα. Προσπαθήσαμε και ανοίξαμε κάποιους δρόμους τουλάχιστον για να υπάρχει, να μπορεί να γίνει τη διέλευση των οχημάτων με μεγαλύτερη άνεση. Αλλά όχι ότι έχουν αποκαταστεί, έτσι. Οι αγροτικοί μας δρόμοι έχουν πάθει πάρα πολλές ζημιές. Καθιζήσεις, διακούβες έχουν πάρα πολλά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Πολλά. Και γι' αυτό έχει κηρύξει και ο Δήμαρχος στο Δήμο μας έκταση ανάγκη. Σήμερα απλά ενημερωτικά τους λέω ότι έχουμε ένα μηχάνημα στην Άγρο πάνω στο Καβρούσι, γιατί θα έχουμε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να ανεβούν επισκέπτες, τουρίστες από ό,τι μας ενημέρωσαν και πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος από τα Βράσια. Από την Αύγο, Τρυπτή Αύγο Καβούση προς Αρχαία Ελιά και δουλεύει εκεί μηχάνημα σήμερα της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Άλλο ένα δουλεύει στο Χριστό, γιατί πρέπει να απεγκλωβίσουμε και εκεί να ανοίξουμε το δρόμο από Χριστό προς το Μεταξοχώρι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιοι βοσκοί που πρέπει να πάνε στις στάνες τους τροφές, να ανοίξει και ο δρόμος από εκεί. Θεωρώ ότι τώρα τις επόμενες μέρες, σήμερα και χθες, από χθες ξεκινήσαμε να κάνουμε καταγραφή των ζημιών. Και πιστεύω να μην έχουμε, παρόλο που έχουμε ενημέρωση, θα έχουμε έντονη κακοκαιρία και από σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τα φαινόμενα τα ίδια ή μικρότερης. Πάντως λένε κακοκαιρία και από σήμερα το βράδυ και μετά και πάλι. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσοι περνάμε τους αγροτικούς δρόμους. Ψυχραιμία ζητάω από όλους. Εμείς είμαστε επιφυλακοί και είμαστε stand-by, δίνουμε σε προτεραιότητα φυσικά στο ανθρώπινο δυναμικό να μην έχουμε πρόβλημα σε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό δώσαμε και προτεραιότητα εκεί και στη συνέχεια τώρα κάθε μέρα και με την καταγραφή που θα κάνουμε ανάλογα τις προτεραιότητες που θα βάλουμε με τις ανάγκες που θα έχουν οι δρόμοι θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση όλων αυτών των δρόμων που θεωρώ να συνδράμει και η περιφέρεια γιατί πραγματικά θα χρειαστούμε βοήθεια. Μάλιστα, σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να γίνει πλήρη αποκατάσταση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν φοβόσαστε αν υπάρχει μια επικινδυνότητα από βράχια, ας πούμε, που μπορεί να κρέμονται καθώς από κάτω μπορεί να έχει φύγει το χώμα και να σας ανησυχούν και κάτι τέτοια. Δηλαδή για κατολιστήσεις ακόμα και τις μέρες που δεν βρέχει. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συνήθως γίνονται κατολιστήσεις, ας πούμε, από το νέο μύθος προς το μύθος εκεί στο σημείο του Σαρίκαμπου. Προχθές, ας πούμε, που περνούσα λίγο πριν από μένα, πέθανε 2-3 πέτρες. Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στο οδός, δηλαδή και μετά από τις βροχές ή τα έντονα φαινόμενα, όπως έχουμε θέμα και στα Χλιά, στην Αγία Φωτιά, καθόλου το επαρχιακό δίκτυο, να είμαστε λίγο προσεκτικοί αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά έχουμε μαλακώσει τα χώματα και πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Δηλαδή, μπορεί να μην βρέχει, αλλά κάποια στιγμή να έχει μαλακώσει το φρανέ κάποιου δρόμου και να πέσει κάτω.
Οπότε να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί στον δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχουμε, να είμαστε μια με μια λεπτή προσεκτική, να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ερμηνεύτα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και ευτυχώς δεν είχαμε έτσι ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα αποκαταστήσουμε με λίγο υπομονή, με ένα πρόγραμμα, οπότε λίγο υπομονή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα.